Παραμένουμε τώρα ακόμη λίγο στο θέμα το συγκεκριμένο, κυρίες και κύριοι, καθώς η Δέλτα Τηλεόραση έχει δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα σήμερα από την ευρύτερη περιοχή της ενορίας του Αγίου Νεκταρίου λόγω αυτού του προβλήματος. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Ευάγγελο Μετυλινό, για να έχουμε ενημέρωση για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο συγκεκριμένο σημείο της πόλης. Κύριε Μετυλινέ, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και από μένα σε όλους τους δημότες της πόλης μας και στους εορτάζοντες ιδιαιτέρως. Ένας σπασμένος αγωγός λοιπόν στην περιοχή της Οδού Άβαντος, στην ευρύτερη περιοχή της ενορίας του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος περιμένει επιδιόρθωση και πολλοί ήταν οι άνθρωποι που τηλεφώνησαν στη Δέλτα Τηλεόραση και περιέγραψαν το πρόβλημα ως πολύ σοβαρό. Καταρχήν, πότε θα γίνει η επιδιόρθωσή του, κύριε Πρόεδρε? Το πρωί αύριο στις 7 η ώρα θα είναι το συνεργείο εκεί. Λόγω των εορτών και της ελλείψεως στο προσωπικό το οποίο υπάρχει αυτές τις ημέρες, όπως σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες, το προσωπικό είναι περιορισμένο. Η δυνατότητα για επισκευή σήμερα δεν υπήρχε. Αφορά ένα κομμάτι το οποίο είναι κεντρικός αγωγός στην Άβαντος, εκεί στον Άγιο Νεκτάριο, στο Στενάκι, όπως το δείξατε. Και έχουν κάποιο πρόβλημα μικρό οι οδοί Κρόμνης, Κονίος, Ανδρονίκου. Και νομίζω ότι κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν, δηλαδή περιορίσαμε απλά την πίεση και πράγματι, όπως το αναφέρατε κι εσείς, τα σπίτια τα οποία είναι σε όροφο θα έχουν ένα μικρό προβληματάκι, θα ταλαιπωρηθούν για λίγες ώρες. Ζητούμε συγγνώμη και από τους δημότες μας. Αύριο το πρωί όμως θα αποκατασταθούν όλα. Υπάρχει κάποια εκτίμηση αρχικά για ποιο λόγο έγινε αυτή η βλάβη, κύριε Μετυλινέ? Κοιτάξτε να δείτε, οι ζημίες οι οποίες γίνονται στα δίκτυα έχουν να κάνουν συνήθως με την πίεση. Δηλαδή το νερό όπου βρει κάπου ένα δύνατο σημείο, σκάει που λέμε στην καθομιλουμένη. Έτσι έγινε και τώρα, ένα κεντρικό δίκτυο, το νερό το οποίο τρέχει είναι πολύ. Τώρα αυτό το διάστημα υπάρχουν εναλλαγές, δηλαδή υπάρχει κατανάλωση μεγάλη. Υπάρχει μια αδράνεια εντελώς στον αγωγό κάποιες ώρες, γιατί ο κόσμος λείπει από τα σπίτια του, φύγαν όλοι για το Πάσχα κτλ. Είναι κάποια πράγματα τα οποία μερικές φορές είναι και ανεξήγητα. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε πώς μπορεί να προκληθεί μια βλάβη σε έναν αγωγό ίδρυυσης. Θα σας μεταφέρω και ένα ερώτημα που προέκυψε από το ρεπορτάζ, κύριε Μετυλινέ. Δεν υπάρχει συνεργείο έκτακτης ανάγκης, ας μου επιτραπεί ο χαρακτηρισμός αυτός, δηλαδή που θα μπορούσε να δουλέψει σήμερα, αν και αργία? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα θέμα που ίσως χρειάζεται συζήτηση μεγαλύτερη και περισσότερη, να έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Δυστυχώς μέσα στις περικοπές και σε όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε όλοι οι Έλληνες, ένα από τα θέματα είναι και οι περικοπές στις υπερορίες, στις βάρδιες κτλ. Πράγματι έχουμε ένα θέμα σε αυτό το σημείο, εξυπηρετούμαστε ας το πούμε έτσι μερικές φορές με το φιλότιμο των εργαζομένων. Οι αμοιβές τους δεν είναι αυτές οι οποίες προβλέπονται και μερικές φορές υπάρχει κάποιο κενό. Όμως δεν είναι η κατάσταση τέτοια η οποία να μην ελέγχεται και να πούμε ότι θα γίνονται ζημίες και δεν θα μπορούν να αποκατασταθούν. Όπως είδατε και σήμερα το μεσημέρι πήγε και ο ίδιος ο προϊστάμενος εκεί στον κόσμο, τον ενημέρωσε. Κάναμε κάποιες κινήσεις, διορθώσαμε να μην τρέχει το νερό, βάλαμε σήμανση γύρω-γύρω. Εντάξει, δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν παλαιότερα. Αυτό το έχουμε αντιληφθεί όλοι, σε όλους μας συμβαίνει. Το ίδιο συμβαίνει και στη ΔΕΙΑ. Συνεπώς, περιμένουμε αύριο την αποκατάσταση της βλάβης προς ενημέρωση. Αύριο το πρωί, 7 η ώρα, θα είναι εκεί το συνεργείο και για άλλη μια φορά ζητούμε συγγνώμη από τον κόσμο και την κατανόηση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μετυλινέ. Να είστε καλά. Αλλάζουμε θέμα.